Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σε βλέπουμε να διαβάζουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να μάθω και Ά, εγώ, εγώ τι διαβάζει. Και οι τηλεθεατέ εγώ... πάνω από όλα. Μόλι είπε και εσύ, πλέον ε, τα χτυπήματα των Ρώσων είναι στοχευμένα θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε και εσύ σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας σε σιδηροδρομικούς κόμβους σε αποθήκες πυρομαχικών και φυσικά στο εργοστάσιο που δίνει ρεύμα είναι από τη Ζαπορίζια στο κέντρο του... Στην απόλυτη επικράτεια, σε ένα μεγάλο κομμάτι μάλλον. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχει η γραμμή που βγαίνει και στο Κίεβο από το συγκεκριμένο mm -hmm. εργοστάσιο ναι. ε, και γι' αυτό Υπάρχουν και α, διακοπές ρεύματος πολύ έντονες. Είναι σχεδόν στο σκοτάδι κάποιες περιοχές από χθες το βράδυ. Το Ρωσικό α, Υπουργείο Άμυνα βγήκε με ανακοίνωσή του και λέει ότι αυτό έγινε... Α, Ω αντίπεινα για τι ουκρανικέ επιδρομέ που είχαμε τι προηγούμενε μέρε. Και μάλιστα στο εσωτερικό, Ρωσικές... εσωτερικό Ρωσικούς... τη Ρωσία. Ναι, ναι, στον Πέλγγορο στους... και σε άλλε περιοχέ. Και εκεί ήταν σε υποδομέ. Ναι, ναι. Και υπήρχαν και, και εκεί και και τραυματίε και νεκροί. Είναι ένα αντιφάγο πολέμου. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, αυτό είναι λογικό ότι θα, υπάρξει, θα υπάρξουν και απαντήσει. Ο φθαρμό αντιφθαρμό είναι σε αυτή, σε αυτή την κατάσταση. Παρότι είναι εβραϊκό ο νόμο αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για πόλεμο. Ε, ναι, είναι... τι ήταν αυτό τώρα, γιατί ξαφνικά το. Κατάσταση ξαφνικά, πολέμου. Κατάσταση Είμαστε σε πολέμου. σε κατάσταση Κατά πολέμου. Καταρχά, να εξηγήσουμε ότι δεν είναι η κήρυξη πολέμου. Έτσι, okay. μην παρεξηγηθούμε, Είναι πολύ Απλώ αλλάζουμε την φράση. Τη που, που μέχρι ε, πρώτη την αποφεύγαμε. Ήταν Όχι στρατιωτική... εμεί. Αυτή η ίδια η Ρώση. Ναι. Μέχρι δεν στιγμής... μίλησαν εμείς... ποτέ για πόλεμο μέχρι τώρα. Όχι, ήταν ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία. Τώρα πλέον ο κύριος Πευσκόφ, σε συνέντευξη ήταν ναι. αυτό, σε συνέντευξη σε, στο argumenti facti, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εμ, είπε ότι ξεκίνησε ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά από τη στιγμή που σχηματίστηκε αυτή η συμμορία, α, συμμορία είναι η δυτική, όταν η συλλογική δύση, δύση επενέβη σε, σε όλο αυτό στο πλευρό της Ουκρανίας, α, για μας έγινε πόλεμος. Και μάλιστα συνεχίζει και λέει είμαι και όλοι αυτό πρέπει να το αντιληφθούν. Προφανέστα το μήνυμα προς τη, προς τη Δύση. Μάλιστα την ημέρα που συζητούν έτσι πώς θα επιταχυνθεί, θα επιταχυνθεί τώρα μια μεγάλη κουβέντα, πώς θα συνεχιστεί τουλάχιστον η βοήθεια της Δύσης προς την, προς την Ουκρανία. Και με τον Ζελένσκι μάλιστα να λέει ότι παιδιά τα πράγματα δεν είναι τόσο είναι δύσκολα. δύσκολα. Το συζητάγαμε και προχθές μαζί, ναι. ε, τι γίνεται με τις... Ε, με τη χρηματοδότηση τέλο mm. πάντων, προκειμένου να υπάρξουν ε, πολεμοφόδια, πυρομαχικά. Επί παραδείγμα, το, Σούπερ λέει: Οι Ουκρανικέ δυνάμει δεν μπορούν να αναχαιτήσουν του ρωσικού πύραυλου. Ακριβώ έτσι είναι ναι. τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, πέφ, σηκώνονται οι ρωσικοί πύραυλοι. Στο προηγούμενο διάστημα, του προηγούμενου μήνε, υπήρχε τρόπο αναχέτηση. Τώρα δεν υπάρχει τρόπο αναχέτηση γιατί δεν έχουν την υλικοτεχνική Δεν έχουν την υποστήριξη. υποστήριξη. Κάποια στιγμή τελειώνουν όλα. Ε, ναι, προφανώ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό, ε, αναγκαστικά είσαι, βρίσκεσαι σε μειονεκτική θέση και αυτή τη στιγμή η Ουκρανία ζορίζεται σε σχέση με τα, αυτά τα χαρακτηριστικά του πολέμου. Ναι, και βέβαια αυτό πεδίο. που εγώ τουλάχιστον συγκράτησα γιατί διάβασα και εγώ αυτά που είπε ο, ο Πετσκόφ ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα κράτο στη δίπλα μα το οποίο διεκδικεί εδάφη μα. Αλλά το θέμα ναι. είναι ότι ποια εδάφη εννοεί ο, ο Πετσκόφ, εννοεί, εννοεί, εννοεί την κρίση, τι νέε περιοχέ που προσάρτησε, που προσπέρισε. Και τη, το, 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 Ντανιέτσκ, το Λουχάνσκ, την Χερσόνα, Χερσόνα. τι τη Ζαπορίζια, αυτέ είναι προσαρτημένε περιοχέ στην, στην Ρωσία. Εδώ εντάξει, υπάρχει Ο, θέμα. Η, υπάρχει η, υπάρχει η, θέμα. η Ουκρανία το, θεωρεί ότι είναι παράνομο, είναι αρπαγή αυτή. Ε, Προφανώ δεν το συζητάμε, γιατί είναι, είναι παραβίαση τη εθνική ακαιρεότητα και τη της, ε, της ανεξαρτησία τη Ουκρανία αυτή. Πάντω είναι, είναι μια αλλαγή ρητορική που πιθανότατα να δείχνει Λέω εγώ τώρα και το μέλλον. Και μάρυστε, το μέλλον. Έτσι, δηλαδή, ναι. ήταν πολύ επίμονο στο να χρησιμοποιήσει τη φράση, την έκφραση Βρισκόμαστε, Βρισκόμαστε σε, σε πόλεμο. πόλεμο. Και ξέρει, όταν μιλάει ο Πετσκόφ είναι σαν να μιλάει ο Πούτιν. Έτσι. Δεν, είναι, δεν είναι τα λέει από κεφαλιού του. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε. Ε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα και αν αυτό α, θα εξελιχθεί σε κάτι περαιτέρω. Ναι, ας, σε ποιος, ότι, σε ποιος ας ότι τουλάχιστον δεν θα υπάρχει. Πάντως, όσο ο όρο πλη... κλιμάκο τώρα είναι λάθο. Ε, είχαμε μια ελπίδα ότι όλο αυτό πάει να αποκλιμακωθεί. Με κάποιο τρόπο, όλοι προσπαθούμε να γίνει αυτό. Ε, ένα βήμα μπρο, πέντε πίσω. Έτσι είναι. Συμβαίνει. Για να δούμε τι θα βγάλει η και, 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 σημερινή η δεύτερη μέρα. Αν και η χθεσινή μέρα στο Συμβούλιο ε, Αρχηγών Κρατών, ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν έβγαλε κάτι. Ουσιαστικά δεν συμφώνησαν. Mm. Θέλουν, αλλά δεν μπορούν να συμφωνήσουν πώ θα βοηθήσει. Διχάζονται ακόμα και για. Έτσι είναι. Γιατί και για τα πιο απλά. Λοιπόν, Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μην πω και σε σένα. Καλό, Καλώς, τρίμερο. καλό τρίμηνο. Καλό τρίμηνο, ναι. Ακριβώς. Να είσαι καλά.